Τετάρτη, 1η Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα σε όλους μάγκες μου. Υγεία. Υγεία βασικά. Και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Ας υπάρχει αυτή για την ώρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Δεν θα κουραστώ να το λέω, σε κάθε βίντεο θα το λέω αφού συμβαίνει αυτό. Και να πω για άλλη μια φορά ότι η ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μου είναι άκρος συγκινητική. Έχει γίνει της τρελής. Ακόμα καλύτερα και από τα Χριστούγεννα. Εχθές τρελάθηκα να κουβαλάω απορρυπαντικά, σαμπουάν, μαλακτικά, γιατί μία φίλη κάτι άκρη είχε σε μία αποθήκη και τα πήρε κάτω από το κόστος. Οπότε γεμίσαμε από απορρυπαντικό σαμπουάν μαλακτικά και ασφαλώς τα μοιράσαμε και χαρήκαμε όλοι. Σήμερα το πρωί μια κοπέλα στη δουλειά με ρώταγε αν μπορεί να μου φέρει κουλούρια, τσουρέκια. Φυσικά και μπορείς να μου φέρεις φαγόσιμα. Της λέω, είναι δυνατόν να μην μου φέρεις τέτοια πράγματα. Φυσικά και θα μου φέρεις. Δεν ξέρω παιδιά, με έχετε... Περνάει και το αεροπλάνο τώρα. Νάτος. Ωραίος είναι, σιγά που τον βλέπετε στην κάμερα. Απλά για να μας χαλάσει το βίντεο. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε ότι η αλληλεγγύη δεν έχει. Έλα γαμίσου. Ένα βίντεο είπαμε να γυρίσουμε. Άντε γαμίσου. Αποδεικνύουμε ότι η αλληλεγγύη δεν έχει χαθεί στις μέρες μας και ότι πραγματικά εκεί που πρέπει να ενωθούμε, να βάλουμε τις δυνάμεις μας ο καθένας του, να βοηθήσουμε, να κάνουμε τους άλλους να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Βλέπω ότι είστε όλοι εκεί. Είστε όλοι εδώ. Είμαστε μια ομάδα 15, 20, 25 δύο ανθρώπων οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια, 4-5 εδώ στον πύργο και μαζί με τις Αθήνας πάμε στα 7, στα 8, κάνουμε αυτό το πραγματάκι. Που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω όλες τις οικογένειες και όλα τα σπίτια αυτής της χώρας. Δεν μπορώ, δεν είναι εφικτό. Μακάρι να είχα τέτοιο κοινό και πραγματικά να μπορούσα και να το έκανα. Αυτό όμως που γίνεται με τη βοήθεια τη δική σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όσο μπορούμε και όσο γουστάρουμε θα το κάνουμε. Και τίποτα δεν θα μας εμποδίσει. Είναι Μεγάλη Τετάρτη. Έχουμε άλλες δύο μέρες, τρεις σχεδόν, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πηγαίνουμε εξαιρετικά, να ξέρετε. Έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουν μοιραστεί σε σπίτια που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το χαμόγελο των παιδιών όταν τους δίνεις τα πράγματα και από το ευχαριστώ των μεγάλων που βγαίνει και το καταλαβαίνεις ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά τους. Σου πιάνει το χέρι και στο σφίγγει και την καταλαβαίνεις αυτή την ένταση και τη δύναμη στο σφίξιμο της γροθιάς του όταν σου λέει ευχαριστώ. Μερικές περιπτώσεις μάλιστα, τις οποίες δεν θέλω να γίνονται, να συμβαίνουν, γιατί με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αυτό το ευχαριστώ συνοδεύεται και από ένα έτσι έχουν βουρκώσει τα μάτια και επειδή αυτό θέλω να το αποφεύγουμε, κάπως γυρίζω πλάτη και φεύγω και του λέω σώπα δεν έγινε και τίποτα, φέραμε και δύο σακούλες πράγματα και κάτι έγινε. Κρατάμε γερά, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ όλους, δε.